Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα, με τις εκκλησίες της χώρας να ανοίγουν και πάλι τις πύλες τους στους πίστους βάσει των τελευταίων μέτρων που ανακοινώθηκαν. Κυριακή της Ορθοδοξίας. Δεν είμαστε εδώ για να λέμε αυτό που λέει το τραγούδι, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα νακλές. Και να φτάνουμε να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε που επιτρέπονται με το σταγονόμετρο οι πιστοί μας στους ιερούς ναούς, την ίδια ώρα που δυστυχώς δεν υπάρχει εις όλες τις εκφάνσεις της ζωής ισομερής κατανομή και ισοδικία. Από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μήνα, ο Επίσκοπος Κνώσου έστειλε τα δικά του μηνύματα προς τους πίστους, τονίζοντας την ανάγκη αυτοκριτικής στο κρίσιμο αυτοχρονικό διάστημα της πανδημίας του κορονοϊού. Ας προσευχηθούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πνευματικό επιτήμιο να βγούμε όλοι πιο δυνατοί και να παραδεχτούμε ότι ήρθε μια πανδημία, ότι ήρθε μια ασθένεια και μας ξεγύμνωσε όλους και έβγαλε τα περίσσα και έβγαλε τα στολίδια και μας άφησε απέναντι στον εαυτό μας, αν έχουμε και τώρα τη δύναμη να κάνουμε μια αυτοκριτική. Υπό αυστηρό πλαίσιο θα επιτραπούν λειτουργίες σε δύο ακόμη θρησκευτικές εορτές. Συγκεκριμένα, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τους δεύτερους χαιρετισμούς της Θεοτόκου στις 26 Μαρτίου. Στόμεν καλώς και να σταθούμε όρθιοι, με το κεφάλι μας ψηλά, με θάρρος και ελπίδα στο Θεό. Η τιμή μας είναι η Ορθοδοξία μας. Εν τω μεταξύ, αρκετοί πολίτες κατέβηκαν για βόλτα και σωματική άσκηση στην παραλιακή λεωφόρο και στα πάρκα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό και με φόντο τα νέα μέτρα, πολίτες απόλαυσαν τη βόλτα τους στο πάρκο Γεωργιάδη. Μακάρι να συνεχίσουμε να καλαρώσουν λίγο τα μέτρα, να είμαστε όμως ασφαλείς. Έχουμε μια ελπίδα ότι θα πάμε καλύτερα και πιστεύω πως θα πάμε. Έχει αλλάξει η ψυχολογία σας τώρα με τα νέα μέτρα? Έχει αλλάξει λίγο, ναι. Το βασικότερο κομμάτι είναι όμως ότι όλοι αυτοί που πήραν όλα αυτά τα μέτρα μας απέδειξαν ότι ο άνθρωπος, σαν άνθρωπος, σαν οντότητα, είναι το τελευταίο κομμάτι. Αυτή η βόλτα είναι μια ανάσα για σας? Μια ανάσα περισσότερο για τα παιδιά μας. Αυτό είναι το βασικότερο, διότι αυτά τα μικρά παιδιά είναι 24 ώρες μέσα στο 24 ώρες μέσα στο σπίτι, δεν έχουν διέξοδο, είναι κλειστά σχολεία, είναι κλειστά πάρκα, ήταν κλειστά μαγαζιά, ήταν κλειστά τα πάντα. Ξέρετε τι λέω εγώ? Λέω ότι θα κλείσουν οι COVID και θα ανοίξουν ψυχιατρικές κλινικές. Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι σε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς. Μου κάνει εντύπωση, διότι όταν είχαμε 500 κρούσματα είμαστε lockdown και τώρα που είμαστε 3 τόσο, ανοίγουν. Δεν ξέρω γιατί παίρνουν αυτή την απόφαση. Αισθάνομαι ότι ήταν καλά, ο καιρός πάει καλά, πιστεύουμε σύντομα να βγούμε από τον κορονοϊό. Έχει αλλάξει η ψυχολογία σας? Λίγο έχει αλλάξει. Ενώ άλλοι προτίμησαν χαλαρωτικές στιγμές σε κοντινές παραλίες. Με τόσο αέρα μας δυσκολεύει να κάτσουμε περισσότερο. Πώς βλέπετε τη χαλαρώση των μέτρων? Νομίζω μας διευκολύνει αρκετά, μας αρέσει τώρα έτσι όπως είναι και πιστεύω να πάμε και ακόμα καλύτερα. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Αναφορικά με τα δωρεάν τεστ κορονοϊού, τα οποία θα παραλαμβάνουν οι πολίτες από τα φαρμακεία της γειτονιάς τους, φαρμακοποιοί ευνηδιάστηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γιάννη Τσικανδυλάκη στο δελτίο ειδήσεων με τον Μάνο Δασκαλάκη. Εσείς ως φαρμακοποιοί ακούσατε αυτήν την ανακοίνωση χθες χωρίς να έχετε ενημερωθεί? Αυτό είναι το Μάνο σίγουρο. Όμως έχω και άλλες συστάσεις. Και ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ μιλάμε τώρα ότι εγώ κάνω το τεστ. Ο εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύω σε μια επιχείρηση, και αν θα το γνωστοποιήσω στην επιχείρησή μου, υπάρχει η περίπτωση να απολυθώ. Θα το ανακοινώσω. Τα ερωτηματικά είναι δεκάδες, όπως περιέγραψε ο Γιάννης Σικανδυλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στα κενά που υπάρχουν στη σχετική διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα ακολουθήσει τη διαδικασία να ενημερώσει, εφόσον είναι αρνητικός σε αυτό το τεστ. Τον ΕΟΔΗ. Και είναι τα τεστ αυτά, αυτά είναι τα self-test, είναι αυτά που κάνουμε στο αυτό, τα έχω δει αυτά. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι και τόσο αξιόπιστα, να ξέρετε.